Απαραίτητο αξεσουάρ για όλους μας πλέον αποτελεί η μάσκα, με τη χρήση της να είναι υποχρεωτική και τους παραβάτες να τιμωρούνται με τσουχτερά πρόστιμα. Έκκληση για ευλαβική τήρηση των κανόνων ατομικής προστασίας και υγιεινής απευθύνουν οι επιστήμονες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, κ. Μανώλης Λουμπούνης, μίλησε χθες στο δελτίο μας, έλυσε απορίες και έδωσε σαφείς οδηγίες για τη σωστή και αποτελεσματική χρήση της μάσκας. Μετά από 42 ημέρες εγκλεισμού και συνολικά 1.008 ώρες με τα περιοριστικά μέτρα σε ισχύ, η ώρα της απελευθέρωσης των πολιτών έφτασε. Στη νέα πραγματικότητα, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Ο σκοπός δηλαδή της μάσκας είναι, αν εγώ είμαι νοσούν, αν είμαι άρρωστος ή αν είμαι φορέας ασυμπτωματικός που λέμε και δεν το ξέρω, να προστατευτούν οι υπόλοιποι από τη διασπορά που μπορεί να κάνω εγώ του ιού στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα, σε νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Σε κλειστούς χώρους όπως σούπερ μάρκετ και μέσα μαζικής μεταφοράς ιδιαίτερα, όπου είμαστε με πολλούς άλλους άγνωστους ανθρώπους, που δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε τις συναναστροφές τους, τις επαφές τους, την κατάσταση της υγείας τους ενδεχομένως, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φοράμε μία μάσκα την καλύτερη δυνατή που μπορούμε να προμηθευτούμε και να προσπαθούμε όσο το δυνατόν λιγότερο να αγγίζουμε με τα χέρια μας οτιδήποτε. Θέλετε να μας υπενθυμίσετε πώς χρησιμοποιείτε η μάσκα ορθά και πώς συντηρείτε, γιατί πλέον έχει μπει και η φασμάτινη η μάσκα στη ζωή μας. Βεβαίως. Κοιτάξτε, για την περίπτωση έχω μια απλή χειρουργική μάσκα από αυτές που προμηθευόμαστε όλοι οι πολίτες από τα φαρμακεία αυτή τη στιγμή. Κάθε χειρισμός που έχουμε να κάνουμε με τη μάσκα θα πρέπει πρώτα να προϋποθέτει ότι έχουμε καθαρά χέρια. Αυτός είναι ο λόγος για να μην μολύνουμε τη μάσκα που υποτίθεται ότι είναι καθαρή. Πάντα λοιπόν την πιάνουμε από τις δύο θηλιές της, την προσαρμόζουμε πρώτα στη μύτη μας, μετά την περνάμε πίσω από τα αυτιά μας. Πατάμε το ειδικό έλασμα που είναι πάνω στη μύτη ώστε να κλείσει για να μην βγαίνει αέρας από εκεί και τραβάμε το κάτω μέρος έτσι ώστε να καλύψει το πιούνι. Μετά από αυτό πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα μπουκαλάκι αντισηπτικό αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο ή στο σπίτι και να πλύνουμε τα χέρια. Αξίζει να σημειωθεί πως για όσους παραβιάζουν τα μέτρα προστασίας προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που ξεκινούν από τα 150 ευρώ. Κινούμαστε σαν να είμαστε άρρωστοι και πρέπει να προστατεύσουμε και τους υπόλοιπους από το να υπάρξει διασπορά του ιού, πέρα από υποχρεωτικότητες και πρόστιμα. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Και αυτό είναι και το μυστικό της μάσκας. Δεν είναι τόσο τι φοράμε για να προστατευτούμε από τους υπόλοιπους. Το μυστικό της μάσκας είναι τι φοράμε για να μην διασπείρουμε εμείς. Και αν τη φοράνε όλοι, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός γίνεται.